εξέλιξη λοιπόν αυτό οι έρευνες και αναμένουμε τα αποτελέσματα. Για να πάμε τώρα σε μια άλλη επίθεση που έγινε πριν από λίγες μέρες. Ένα βίντεο ντοκουμέντο έρχεται τώρα για την επίθεση στην εισπρακτική εταιρεία του πρώην πλέον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Δημήτρη Σιούφα. Λοιπόν, το βίντεο αυτό ανέβηκε πριν από λίγα λεπτά στο ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Αναλαμβάνουν την ευθύνη αναρχικοί και αναρχικές. Και μάλιστα λένε ότι ήταν πολιτική τους επιλογή να μην έρθουν σε αντιπαράθεση με τους εργαζόμενους. Κατανοούν την εκβιαστική συνθήκη που μπορεί να οδήγησε σε αυτόν τον τρόπο εργασίας. Η επίθεση αυτή έγινε από περίπου 20 άτομα, 20 κουκουλοφόρους, το απόγευμα της Τρίτης, στις 7 η ώρα περίπου, όταν πήγαν στα γραφεία που διατηρεί η οικογένεια Σιούφα, η γη του, του κυρίου Σιούφα, του πρώην Προέδρου της Βουλής, αν δεν απατώμεν, στα γραφεία στο Σταύρο στις 25 Μαρτίου, στο νούμερο 7. Και όπως βλέπετε, έσπασαν τις τζαμαρίες, επικράτησε ένας πανικός προς τους εργαζόμενους αλλά και όσους ήταν στο σημείο. Τα άτομα, Δημήτρη, αυτό το μπουλούκι, να το πούμε έτσι, που βλέπαμε, ήταν τα άτομα που έκαναν εκείνη την ώρα, και μπορούμε να τα ξαναδούμε τα πλάνα, που έκαναν την επίθεση, έτσι. Ακριβώς. Και μέσα ήταν εργαζόμενοι, όπως γνωρίζουμε. Αν παρατηρήσουμε το βίντεο, θα δείτε ότι υπάρχουν και εργαζόμενοι, υπάρχουν άτομα μελωστούς. Το βλέπετε κιόλας ότι επικράτησε ένας πανικός. Βέβαια, οι άνθρωποι που υπογράφουν το κείμενο, όπως σας είπα, ανέλαβαν την ευθύνη, αναρχικοί και αναρχικές, δεν πείραξαν κανέναν από τους εργαζόμενους. Ήθελαν να δείξουν, όπως λένε στην προκήρυξη, μέσα σε εισαγωγικά, γιατί είναι ένα κείμενο το οποίο μιλά για πληστηριασμούς, μιλά για εισπρακτικές εταιρείες, αυτό που βιώνουν καθημερινά οι πολίτες από εισπρακτικές εταιρείες που τους βάζουν ακριβώς το μαχαίρι στο λαιμό.